Με το φακό του Κάλυμνος Νιούς ήρθαμε στο φουρτουνιασμένο Καντούνι. Οι εικόνες είναι υπέροχες, τις βλέπετε μοναδικές. Εμείς ήρθαμε όμως να καταγράψουμε και αυτή την αλμύρα που τη βλέπετε εδώ να έχει φουντώσει. Την αφιερώνουμε στον αντιδήμαρχο τον κύριο Παντελή Ζωήδη, ο οποίος μετά από παρένεση του Νικόλα του Πλάτση, ο οποίος είπε μην την πάρετε όταν είχε ξεριζωθεί από τον δυνατό άνεμο, απλώς κλαδέψτε την και αφήστε την, αυτή από μόνη της πάλι θα σωθεί και θα μεγαλώσει. Και όντως έτσι έγινε. Ο αντιδήμαρχος με τους άνδρες της υπηρεσίας ήρθαν εδώ, κόψανε, την κλαδέψανε, την καθαρίσανε και κοιτάξτε την τώρα. Θα δώσει πάλι τον ίσκιο της σε όλους τους λεόμονους το καλοκαίρι που θα βρίσκονται εδώ. Πολύ καλά έκανες, Μπέτη, που αυτό το ρεπορτάζ είναι αφιερωμένο στον Παντελή τον Ζωήδη, το δραστήριο αντιδήμαρχο της καθημερινότητας. Και βλέποντας αυτή την φουντωμένη πια τώρα αλμύρα, δηλαδή μετά από ένα χρόνο θα μπορεί κανείς να κάθεται κάτω εδώ και να απολαμβάνει τη σκιά της, να φανταστούμε δηλαδή μετά από άλλο ένα χρόνο πώς θα είναι, βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση και τις άλλες αλμύρες να έχουν πια κλαδευτεί, που σημαίνει ότι το πάθημα, το περσινό, έχει γίνει μάθημα. Και αυτό είναι καλό. Ναι, ναι.